άλλος ο Γιάννης Ιωαννίδης. Και πάλι μαζί λοιπόν. Αυτός είναι ο θεσμός, τουλάχιστον όσο μπορεί κάπως να χωρέσει ένα θεσμό σε 75 δευτερόλεπτα. Δεν γίνεται όσο και να θέλουμε. Πάντως, μεγάλοι παίκτες, μεγάλες ομάδες, κορυφαίες στιγμές έχουν πέρασει από αυτό. Και εμείς πάντα είμαστε με έναν από τους προπονητές οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ σε επίπεδο εθνικών ομάδων αλλά και συλλόγων όπως ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Άρης. Λοιπόν, κύριε Κιμουρζόγλου, είμαστε εδώ για έναν μεγάλο τελικό. Ποιο είναι το στοιχείο το οποίο πιστεύετε θα μετρήσει σε αυτό το τελικό? Έχω την εντύπωση ότι ο σημαντικότερος παράγοντας θα είναι οι περιφέρειες των δύο ομάδων. Πώς, αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ελέγξει τον Σόλομον, ο οποίος εχθές, ειδικότερα μετά το 7-0, και το τονίζω αυτό το σημείο, σκεφτείτε ότι είχε 7-0 στα τρίποντα και μετά. 0-2 δίποντα, είχε 9-0. 9 λοιπόν προσπάθειες 0 και μετά ήταν τόσο καταπληκτικός που κάθεσαι και τον απολαμβάνεις πόσο γρήγορα ξεφεύγει. Θέλω να δω σήμερα τι έχει καταφέρει να σκαρώσει ο Παναθηναϊκός. Θέλει 2-3 παίκτες εκεί. Και από την άλλη μεριά το περίεργο θα είναι πως η περιφέρεια του Άρη θα ελέγξει την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, που και εκείνη πιστεύω ότι θα είναι το ισχυρό όπλο των Πρασίνων σήμερα. Από εκεί πέρα είναι ένας τελικός που έχουμε παρουσία κόσμου, μεγάλη παρουσία κόσμου. Λείπουν μόνο, είναι άδεια τα καθίσματα τα οποία έμειναν για λόγους ασφαλείας. Τα οποία νομίζω ότι άφησαν και πολλά. Θα μπορούσαν να πείσουν λιγότερα, αλλά τέλος πάντων. Νομίζετε ότι αυτό σηματοδοτεί ένας τελικός που έχει κόσμο, ότι μπορούμε να φέρουμε σιγά σιγά πάλι τον κόσμο στα γήπεδα? Όχι, δεν θα το έλεγα. Θα ήταν το εύκολο να το πούμε. Μην ξεχνάτε ότι παίζουν δύο μεγάλες με παράδοση ομάδες στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, και μέσα στο γήπεδο είναι 3.500 άνθρωποι. Δεν είναι κόσμος αυτός. Τα γήπεδα πρέπει να είναι μεγαλύτερα και να έχουμε 10-15.000 τουλάχιστον. Πάντως, πάμε γρήγορα για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε εδώ με τον Θήμη και τον Μουρτζόγλου και έτοιμοι για τον Τζάμπολ του αγώνα. Φίλες και φίλοι, και πάλι εδώ από τη Νέα Πόλη, 4.000 περίπου φίλοι του μπάσκετ και των δύο ομάδων, του Παναθηναϊκού και του Άρη, είναι εδώ στο γήπεδο. Σε δύο περίπου λεπτά είναι το Τζάμπολ. Μείνετε κολλημένοι στην Εντένα. Θα είμαστε μαζί εδώ για αυτή τη μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή για το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Πάμε. Όλα έτοιμα λοιπόν για το μεγάλο τελικό. Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε χθες το Ηράκλειο και ο Άρης, που προηγήθηκε χρονικά, απέκλεισε το Μακεδονικό. Γρήγορα για δευτερόλεπτα, Πάγκος Άρη, Γιάννης Νάτου. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι ο Γουίλι Σόλομον αγωνίζεται στο δεξί του χέρι με έναν ειδικό επίδεσμο, καθώς χτύπησε χθες στον αγώνα με το Μακεδονικό. Δεν είναι σοβαρό το χτύπημα, αλλά από μένα να δούμε αν θα τον επηρεάσει. Είναι το καλό το χέρι, είναι το δεξί με το οποίο σουτάρει. Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερη προσοχή ζήτησε ο Βαγγέλης Αλεξανδρίου στο μαρκάρισμα του Ντάριλ Μίτλετον, ένα παίκτη ο οποίο παραδοσιακά παίζει καλά εναντίον του Άρη. Γρήγορα και από τον Κωνσταντίνο Μελάγια, τελευταία νέα τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικ, ο Μπράντοβιτς, ανέθεσε στο Γκαλατζή το μαρκάρισμα του Σόλεμον, ενώ στην επίθεση ζήτησε υπομονή και να πηγαίνει η μπάλα στο Μίτλετον. Στάκλι, Χολίτοφ, Αγγέλοφ, Νικολαίδη, Σόλομον είναι πεντάδα για τον Άρη. Αλβέρτης, Καλαϊτζής, Φώτσης, Κουτλουάι, Μίτλετον και Τσατσαρίς είναι για τον Παναθηναϊκό. Τη βλέπετε εδώ. Πηγαίνοντας προς το Τζάμπολ, κύριε Κιμουρτζόγλου, με βάση τις πεντάδες τι περιμένουμε? Φαίνεται ότι λίγο πολύ ταιριάζουν οι ομάδες, δηλαδή το τεσάρι του Άρη γρήγορο, το Στακ, ο Φώτσης γρήγορος, βαρύς ο Λίτοφ, βαρύς ο Μίτλετον, περιφέρειες Σόλομον ταχύτατος, ο Καλατζής ο πιο γρήγορος λευκός στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαστε περίπου τακτοποιημένοι. Και ο τελικός, φίλες και φίλοι, αρχίζει. Άρης Παναθηναϊκός, ή αν προτιμάτε Παναθηναϊκός Άρης. Και για να ακούσουμε τον Γιάννη Νάτου. Το ψήφισμα που τραγουδάνει φίλαθλοι του Άρη τραγουδάνει πάντα πριν από κάθε αγώνα και αναφέρεται στη λαμπρή πορεία της ομάδας κατά το παρελθόν, ίσως η ιστορία η οποία μπορεί να οδηγήσει και στο μέλλον του Άρη. Άλλωστε, κακά τα ψέματα, κύριε Κιμουρζόλου, νομίζω ότι πρόκειται για δύο από τις πιο ιστορικές και μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα στον χώρο του μπάσκετ. Δύο ομάδες οι οποίες και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός έχουν γράψει δική τους ιστορία στον χώρο. Αναφυσβήτητα. Όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Βεβαίως. Πριν τον Άρη ήταν ο Παναθηναϊκός, μετά πήρε ο Άρης. Μεσολάβησε βέβαια ο Ολυμπιακός και πάω. Τώρα ξανά ο Παναθηναϊκός τελευταίο και μεγάλες ομάδες. Και πολύ μεγάλες ομάδες. Χωρίς συζήτηση, μεγάλες ομάδες, πολλοί κόσμος. Ιστορία στο μπάσκετ χωρίς συζήτηση. Ο Σόλομον για το Στακ. Σόλομον. Στακ, ένας παίκτης που έχει καλό περιφερειακό σουτ παρά το ύψος του και τη θέση που παίζει. Λιχολίτοφ, Νικολαίδης, εκπληκτικός θέση με 34. Απελευθερώνεται το jump shoot. Θα στοχίσει μαζί με ο Αλβέρτης. Αλβέρτης, που λόγω απουσίας του Μπιούφορτ ξεκινάει βασικός και να ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς με τον Δημήτρη Τούντι. Φώτης. Λόγω παρουσίας Αλβέρτη ξεκινάει τεσάρι. Καλαϊτζής. Κουπλουάι. Μίτλετον χαμηλά. Και σπρόξιμος ο Νικολίτοφ, λέει ο Σπυρίδωνος.
Λάζαρος Βορειάδης, Λεωνίδας Σπυρίδωνος στο διεθνικό δίδυμο από Αθήνα και Πάτρα. Εδώ είναι ο Λικολίτοφ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για τους παίκτες και των δύο ομάδων. Πρώτο λεπτό του τελικού 0-0. Μια καταπληκτική ατμόσφαιρα εδώ στη Νέα Πολύ, στη Λάρισα. Αλβέρτης, Μίτλετον, Κουκλουά περνάει, θα υπερκεράσει το μαρκάρισμα του Νικολαίδη εκεί. Μαζεύει ο Σόλομον, τρίπλα πίσω από την πλάτη, κρατάει το κοντρόλ. Δεν υπάρχει μπρος πίσω, λέει ο Βορειάδης. Σόλομον, Νικολίτοφ, μπερδεύεται κακό κοντρόλ, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό ή για τον Άρη, θα δούμε. Εδώ είναι ο Νικολίτοφ. Ένας από την δυνατή γραμμή ψηλών του Άρη. Δεύτερο φάουλ του Αλβέρτη νωρίς. Σόλομον. Καλά έτσις. Κότσις μαρκάρεται. Φάουλ. Θα πάει πολλές. Λοιπόν, κύριε Κιμουρτζόγλου, βλέπουμε τον Βαγγέλη Αλεξανδρή που ζητάει πιο ήρεμα. Δεν είδα σε ποιον. Μάλλον στο Σόλομον. Ένα ξεκίνημα που δείχνει τις διαθέσεις των δύο προπονητών. Όχι ακόμη, αλλά είναι σίγουρο ότι και οι δύο ομάδες θέλουν να τρέξουν και το ζητούμενο φαντάζομαι είναι πόσο αποτελεσματική θα είναι η γκάρη αυτή που διεισδύουν. Αν προσέξατε και στις δύο φάσεις και ο Κουκουλάη δίστασε να επιτεθεί και ο Σόλομον δίστασε να επιτεθεί. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουν να βρούνε συμπαίκτες και πατήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μέσα στη ρακέτα για πιο σιγουριά τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Και δεν θέλουν να κάνουν τα λάθη που θα οδηγήσουν να την μια ομάδα έτσι απαντάς και να την κυνηγάνε στο σκορ. Ακριβώς αυτό. Λικολίτοφ μαρκάρεται από τον Καλατζή ο Σόλομον. Υπάρχει εκεί φάουλ. 5 δευτερόλεπτα, όχι 5 δευτερόλεπτα, ναι. 8 και 34. Να ο Καλατζής. Για να δούμε. Κράτσε ο Λικολίτοφ την μπάλα 5 δευτερόλεπτα. Καλατζής. Κουκλουάι. Αποφεύγει το μαρκάρισμα του Νικολαίδη, εκεί η ψηλή του Άρη, κρατάνε την μπάλα. Σόλομον ξεμαρκάρεστε και αστοχή εξ επαφής. Άλλος εχθές ο Σόλομον ξεκίνησε με 0-9 εντός παιδιάς, 0-2 δίποτα, 0-7 τρίποτα και συνέχεια στο ξεκίνημα του δευτέρου και 4-4 τρίποτα. Μίτλετον, ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού χθες, περνάει με το σώμα κάτω το καλάθι αλλά αστοχή. 0-2 το σκορ. Σόλομον ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Προσπαθεί να βγει ο Νικολαίδης. Φεύγει από την baseline, βγαίνει από τα screen. Νικολαίδης σουτάρει με ταμπλό. Είναι κακό το σουτ. Αλβέρτης δεν μπορεί να κρατήσει το κοντρόλ. Η μπάλα είναι για τον Άρη. 7 και 44 Φραγκίσκος Αλβέρτης. 11 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός ομάδας στο σουτ. Μέσα. 2-2 για τον Ryan Stack. Ένα παίκτη που έχει περάσει και από το NBA. Ένα ελαφρύ, γρήγορο, εύστοχο τεσάρι που μπορεί να παίξει και τρία αν χρειαστεί. Και το φάουλ από τον Αγγέλοφ πάνω στον Αλβέρτη. Είναι δεύτερο φάουλ από τον Ντίμιταρ Αγγέλοφ. Κάποτε στη Βουλγαρία τον είχαν ονομάσει ενδεχομένως με μεγάλη δόση υπερβολής ο Βούλγαρος Κούκος. Τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ένας... Ίσως λόγω σωματικής κατασκευής να τον είπα. Έτσι νομίζω και εγώ κύριε Κουρσόγλου. Αλβέρτης για τον Μίτλετον. Χαμηλά. Θα κάνει την κίνηση για το δεξιό. Jump hook είναι εύστοχο. 4-2 Παναθηναϊκός. Ντάριλ Μίτλετον στα 37 του παλιά καραβάνα των ευρωπαϊκών γηπέδων. Στα ευρωπαϊκά γηπέδα από το 1988 παρακαλώ. Έχει περάσει από 9 ομάδες όλες με μεγάλη επιτυχία. Κυρίως Ισπανία. Στακ. Αθλητικός τύπος, καλό στυλ, πιο βαρύς ο Λικολίτοφ. Φάουλ από το Φότσι. Ενδεχομένως, αν παραμείνει το μαρκάρισμα αυτό, κύριε Κιμουρτζόγλου, να έχουμε ένα mismatch, δηλαδή Λικολίτοφ στο Φότσι και ο Στακ με το Μίτλετον. Έχω την αίσθηση, γιατί από την αρχή παρακολουθώ αυτό το μαρκάρισμα, ότι ο Μίτλετον έχει πάει στο Στακ για να ελέγχει την τρίπλα του και τη διείσδυση χαμηλά. Με καταλάβατε, διότι θεώρησαν ότι δεν είναι ο κίνδυνος επιθετικός ο Λικολίτοφ. Αλβέρτης. Έχει βρει η μπάλα όμως, είναι έξω από τη βασική γραμμή για τον Άρη.
Απλώς ρώτησα διότι ο Ντάριν Μίλτερ τον βλέπουμε εδώ, όχι μόνο λίγα ηλικία, αλλά και σωματική κατασκευή και τρόπο που εξημάζει πιο βαρύ, σαφώς από τον Ράιαν Στακ. Σαφώς, αλλά τον εμποδίζει στην τρίπλα. Κάτι που έχει ο Στακ για να κάνει δίζηση να πάει μέσα. Ή και με το physical game, φαντάζομαι οι προπονητές του Παναθηναϊκού. Εδώ βλέπουμε, ακριβώς αυτό είναι. Να τον βγάλουν από τη ροή του παιχνιδιού. Σόλομον, Στακ. Σόλομον. Περνάει. Στακ. Ο Σόλομον κρατάει την μπάλα. Παραλίγο εκεί να γίνει το κλέψιμο, αλλά ο Σόλομον κρατάει πάντα, έχει το κοντρόλ. Νικολάηδη σουτάρει, ευστοχή. Περνάει μπροστά στο σκορ ο Άρης με 5-4 για ένα παίκτη που πέρασε χθες τους 30 πόντους. Και ουσιαστικά ήταν ο παίκτης που κρατούσε τον Άρη στο παιχνίδι όσο ο Σόλομον ήταν εκτός ρυθμού. Και γενικά ήταν ένας πάρα πολύ καλός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σίγουρα το παιχνίδι της καριέρας του. Του τρουάει από κοντά. Και βλέπουμε και η Μουρζόλη ότι κανείς διακινδυνεύει μακρινά σουτ. Για να δούμε εδώ, ο Λικολίτοφ βρίσκει χώρο, καρφώνει δυναμικά, εντυπωσιακή φάση. 7-6, έλεγα λοιπόν ότι κανείς δεν διακινδυνεύει τα μακρινά σου. Το είχαμε μιλήσει από την αρχή ότι τώρα ψάχνονται να σιγουρέψουν για να μην γίνει διαφορά. Αυτά για τον Λικολίτοφ είναι το κερασάκι τούρτα στο παιχνίδι του. Αλβέρτης, ωραία σκασάκια του Κουτλουάη, περνάει στο Μίτλετον. Εκεί υπάρχει φάουλ από τον Αγγέλοφ. Αν είναι το Αγγέλοφ, είναι το τρίτο. Δήμητρα Αγγέλοφ και ακούμε τον Γιάννη Νάτου. Ένα ζευγάρι που αξίζει να παρακολουθήσουμε είναι αυτό του πρόδρομου Νικολάη με τον Ιμπραήμ του Κλουάη, καθώς προφανώς υποβόσκει μια κόντρα στο τρίποντο που σκόραρε ο forward του Άρη. Κοίταξε μέσα στα μάτια τον Τούρκο forward του Παναθηναϊκού, ενώ το ίδιο έκανε και ο Κλουάη όταν σκόραρε στην αμέσως επόμενη επίθεση απέναντι στον Νικολάη. Βλέπουμε τον Λάπα που θα περάσει λίγο στον αγώνα, μάλλον στη θέση του Αγγέλοφ, ο πρώην παίκτη τη Γιάμπολ Βουλγαρίας. Μίτλετον με το χαρακτηριστικό jump shoot στις βολές. 7 όλα, 5:50 πριν από την λήξη του δεκαλέπτου. Κωνσταντίνε Μελάγιας, βλέπω ήρεμα τα πράγματα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Με τον Ομπράντοβιτς να μην έχει σηκωθεί από τον πάγκο. Είναι ήρεμα και το μόνο που κάνει είναι να χειροκροτάει συνεχώς τις προσπάθειες των παιχτών του. Είτε αυτές είναι στην άμυνα είτε στην επίθεση. Ναι, θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο φαίνεται ότι ακολουθεί την τακτική που είχαν σκιτσαρισμένη. Δηλαδή βλέπετε και οι περιφερειακοί αλλάζουν και οι ψηλοί αλλάζουν. Ανεξάρτητα από το σκορ είναι κοντά, μέσα στο παιχνίδι φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός ακολουθεί το πρόγραμμα και γι' αυτό οι προπονητές του δεν είναι ανήσυχοι, φαντάζομαι. Λάπας στη θέση Αγγέλοφ. Αντίθετα ο Άρης αυτή τη στιγμή έχασε σε ύψος. Δηλαδή Λάπας, Αλβέρτης ή υπάρχει μια διαφορά ύψους, ας πούμε. Πρώην παίκτης της Λάρισας αλλά και του Ολυμπιακού για μια χρονιά. Τρίτη το φεγγαστονάρι ο Λάπας. Σόλομον, πολύ ωραία. Δίνει καμπύλη στο σουτ. Περνάει πάνω από το χέρι η μπάλα του Αντώνη Φώτση. 9-8 για τον Άρη. Είναι καταπληκτική η ταχύτητα που ο Σόλομον περνάει τον αντίπαλό του κάθε φορά. Όχι σήμερα, χθες κυρίαρχα, σε ένα δύο replay μπορεί οι τηλεθεατές να το προσέξουν. Έχει εκρηκτικό πρώτο βήμα. Καταπληκτικά περνάει, πάρα πολύ γρήγορα. Φώτσης ανενόχλητος για 3 σουτάρια στο χ, εκεί ψηλά ο Στακ. Αυτός ο παίκτης είναι πολύ καλός, είναι θεαματικός και ιδιαίτερα αθλητικός. Αν και κάποια στιγμή φέτος ακούστηκε ότι σκεφτόταν και την αλλαγή του. Ναι, στην αρχή του πρωταθλήματος ήταν πολύ μεγάλη συζήτηση. Λικολίτοφ προσπαθεί να καρφώσει τάμα από το Φώτση. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και κάποιο replay. Ήτανε πάντως φάουλ. Το ήταν δεύτερο φάουλ από τον Αντώνη Φώτση. Πέρσι θητεία στους Μέμφις. Εδώ. Σε επανάληψη θα με τη φάση. Αντώνης Φώτσης. Φώτση που ξυπώσει και το κύπελλο Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό της Ευρωλίγκας στη Θεσσαλονίκη.